Ναι. Καλωσορίζουμε σήμερα στην Κεστοριά το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο επικεφαλίσει ο κύριος Χρήστος Παϊκούρας, πρώην Υπουργός Οικονομικών, νυν Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Διότιδος, συνοδευόμενος από τον κύριο Κωνσταντίνο Δέργο, τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ και υποψήφιο ευρωβουλευτή, την βουλευτή του νομού μας και αναπληκτή Τομεάρχη Παιδείας, την κυρία Μαρία Αντωνίου. Επισκεφθήκαμε γονοποιητικές επιχειρήσεις. Επισκεφθήκαμε τον Μητροπολίτη, τον Δήμαρχο, είχαμε μία συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς και σε λίγη ώρα θα κάνουμε και την πολιτική μας ομιλία, όπου ο κύριος Ταϊκούρας θα αναπτύξει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στο κάλεσμα της ΝΟΔΕ. Κυρία Αντωνία. Θέλω να συγχαρώ ακόμη μια φορά τον πρόεδρο της Νομαρχιακής και όλο το κλιμάκι της Νομαρχιακής για τη σημερινή άψογη επίσκεψη. Και να καλωσορίσω στην πανέμορφη Καστοριά τον αγαπητό συνάδελφο στο Υλικό Κοινοβούλιο και φίλο Χρήστο Σταϊκούρα, πρώην Υπουργό Οικονομικών και νυν Τομεάρχη Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, και τον αγαπητό φίλο και ονεδίτη, τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, τον Κώστα Δοδέργο, ο οποίος θα δοκιμάσει και εύχομαι καλή επιτυχία από πλευράς μου ως ονεδίτησα στην πορεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Καστοριά είναι εδώ για να στηρίξει τα νέα παιδιά, τον Κώστα Δοδέργο, και θέλω να πω για τον Χρήστο τον Σταϊκούρα, που σήμερα τον καλωσορίζω στην Καστοριά, ότι στη θητεία του στο Υπουργείο οφείλω να πω ότι για όποιο πρόβλημα της Καστοριάς χτύπησε την πόρτα του, ήταν πάντα ανοιχτή, πάντα προσπάθησε να λύσει στον τομέα που είχε τότε στο Υπουργείο θέματα που απασχολούσαν και την επιχειρηματικότητα της Καστοριάς, αλλά και όλα τα ζητήματα που προέκυπταν ενίοτε στην περιοχή. Και θέλω να τον ευχαριστήσω, μου δίνεται η ευκαιρία να τον ευχαριστήσω για αυτήν την προσπάθεια που έκανε τα 2,5 χρόνια στο Υπουργείο και να τον καλωσορίσω ως επόμενη κυβέρνηση να έχει ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου που θα αναλάβει τα θέματα που απασχολούν εδώ την Καστοριά μας. Γιατί σήμερα στην επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε, όπως αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος, σε επιχειρήσεις και ακούγοντας και τους παραγωγικούς φορείς, αλλά ακόμα περισσότερο την αγωνία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας και του Δημάρχου της πόλης μας για τα θέματα που απασχολούν τον νομό τα τελευταία χρόνια με την σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, τώρα ΣΥΡΙΖΑ και ΤΡΙΓΙΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι ζωφερή. Είχα την ευκαιρία να τη δουν από κοντά και ουσιαστικά να μεταφέρουν και στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας την κατάσταση, προκειμένου να υλοποιήσουμε κάποια τομεακά εξειδικευμένα δράσεις, πέρα από το γενικό πρόγραμμα που έχουμε ούτως ή άλλως εξειδικεύσει σε κάποιους τομείς, αλλά ήδη έχουμε παρουσιάσει ως Νέα Δημοκρατία τις ιδιαίτερες προσπάθειες για να ανακάμψει η περιοχή μας. Μία προσπάθεια σημαντική που υλοποιείται στην Καστοριά και ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση είναι ο αγωγός ΤΑΠ, και αντιλαμβάνεστε ότι και πολλές άλλες τέτοιες επενδυτικές δράσεις και επενδυτικές δραστηριότητες που θα δώσουν ανάσα στην τοπική μας οικονομία είναι στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και στις προσπάθειες προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερη πίτα, περισσότερες επενδύσεις για να έχουμε καλύτερες δουλειές. Σας ευχαριστώ σήμερα για την παρουσία σας εδώ. Λοιπόν, εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Νομαρχιακής για την πρόσκληση και την υποδοχή, καθώς και την αγαπητή φίλη, τη Μαρία. Μας έβγαλαν το λάδι σήμερα, βεβαίως, από το πρωί, στην προσπάθειά τους να δούμε και να φουγκραστούμε τις αγωνίες της τοπικής κοινωνίας. Και νομίζω ότι τα κατάφεραν. Είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τους προβληματισμούς και τις αγωνίες για υποχωρήσεις της κυβέρνησης σε κρίσιμα εθνικά θέματα. Είχαμε τη δυνατότητα
να ακούσουμε πολίτες οι οποίοι αισθάνονται πεζοβλημένοι, που η παρούσα κυβέρνηση αγνοεί, λιδωρεί θα έλεγα, τις γνήσιες πατριωτικές ευαισθησίες που συστηματικά εκφράζει. Είχαμε τη δυνατότητα να δούμε και να ακούσουμε πολίτες και επιχειρηματίες να εκφράζουν την απεσιοδοξία τους και να είναι πλήρως εξουθενωμένοι από την περιφορολόγηση της παρούσας κυβέρνησης και από την έλλειψη ρευστότητας. Είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε την αγωνία πολιτών για την καθημερινότητά τους, για ζητήματα παιδείας, για ζητήματα ασφάλειας. Σε όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο ακούει, αλλά καταθέτει συστηματικά, ξεδιπλώνει συστηματικά ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Ένα ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Και σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας, ένα ρεαλιστικό σχέδιο επίτευξης υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, δημιουργίας καλών ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ένα σχέδιο με το οποίο θα επιστρέψουν πίσω διαρροές που έχουμε και εγκεφάλων και επιχειρήσεων. Ένα σχέδιο το οποίο θα βοηθήσει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα της οικονομίας. Ένα σχέδιο ώστε να αντιμετωπίσει η χώρα τις προκλήσεις που έχει μπροστά της, κυρίως ό,τι αφορά την συρρήκνωση του πληθυσμού της. Ένα ρεαλιστικό, κοστολογημένο, τεκμηριωμένο σχέδιο, έτσι ώστε και τον πλούτο να αυξήσουμε και τη σύνθεση του πλούτου να βελτιώσουμε υπέρ των επενδύσεων και των εξαγωγών, και αυτό είναι μείζον θέμα εδώ εξαιτίας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρεται, και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Ένα σχέδιο μείωσης φορολογικών συντελεστών, μείωσης άμεσων και έμεσων φόρων, σταδιακής μείωσης ασφαλιστικών εισφορών, υλοποίησης διαθεωρητικών αλλαγών που θα βοηθήσουν την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές εδώ στην Καστοριά, ένα σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας και για τις επιχείρησεις στην Καστοριά, με την αξιοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, με την εξόφληση, την εκαθάριση καλύτερα των φυλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, με την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, με την σταδιακή πιστωτική επέκταση, με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένα σχέδιο όμως το οποίο θα απαντά και στην ανάγκη για κοινωνική συνοχή. Ένα σχέδιο που θα ακουμπά και θα προστατεύει τις τρίτεκνες και τις πολυτεκνες οικογένειες. Ένα σχέδιο που θα ενισχύει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ένα σχέδιο που θα διευρύνει τα κριτήρια για το επίδομα που χορηγείται για την ανεργία. Ένα σχέδιο το οποίο θα βοηθάει τις νέες γυναίκες να γίνουν νέες μητέρες. Ένα σχέδιο το οποίο θα δίνει αφορολόγητο στα περισσότερα παιδιά. Άρα, ένα σχέδιο, επαναλαμβάνω, επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, δημιουργίας καλών θέσεων απασχόλησης και ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής. Αυτό το σχέδιο θα το περπατήσουμε μαζί με την κοινωνία. Γι' αυτό και με αφορμή τη σημερινή μας επίσκεψη, καλούμε όλους τους πολίτες στις προσεχείς εκλογικές αναμετρήσεις να δώσουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα εναντίον της σημερινής κυβέρνησης, αποδοκιμασίας της σημερινής κυβέρνησης για τα πεπραγμένα της, τις πράξεις και τις παραλήψεις σε αυτή την τετραετία, αλλά και ένα θετικό μήνυμα, μια θετική ψήφο σε όλες τις υποψηφιότητες που στηρίζονται από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι ώστε η χώρα να ταινίσει με αισιοδοξία το μέλλον. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοδοξία και για την φιλοξενία και για την υποδοχή. Κύριος Πρόεδρος του ΑΝΕΔ, ο κύριος Δέρβος, να σου πω. Δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Νόδε Καστοριάς για την σημερινή του πρόσκληση να βρίσκομαι στην περιοδία στο πλευρό της κυρίας Αντωνίου της Βουλευτή Καστοριάς, αλλά και στον πρώην Υπουργό Οικονομικών και Βουλευτή Φθιόντας, τον κύριο Σταϊκούρα. Να ευχαριστήσω και τη Βουλευτή Καστοριάς για την πρόσκληση και για την φιλοξενία που μου επιφύλαξαν. Είχα την ευκαιρία και εγώ μαζί με το Κλιμάκιο το πρωί να συναντήσουμε τους γουνοποιούς, οι οποίοι είναι και οι άνθρωποι που φέρουν τη βαριά βιομηχανία έτσι στον τόπο της Καστοριάς, αλλά και να συναντηθούμε και με υπόλοιπους πολίτες, όπου δεν μας είπαν κάτι άλλο διαφορετικό από αυτό που βιώνουν όλοι οι άλλοι. Δεν αντέχουν άλλο την υπερφορολόγηση, τις ασφαλιστικές εισφορές,
και οι νέοι άνθρωποι δεν αντέχουν άλλο την κατάσταση που επικρατεί τόσο στην παιδεία, αλλά και όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας αυτό που αντιμετωπίζουν. Εγώ έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος της μεγαλύτερης πολιτικής νεολαίας στα 2,5 τελευταία χρόνια και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Και τώρα να κατέλθουμε υποψήφιος στο Ευρωψηφοδέλτιο ύστερα από πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η υποψηφιότητά μου φέρει την ανανέωση, αλλά φέρει και μια μεγάλη ευθύνη. Πρέπει η φωνή των νέων να ακουστεί δυνατά και όχι μόνο να ακουστεί δυνατά, είμαι εδώ για να πω όλα τα προβλήματα των νέων ανθρώπων και να ψάξουμε από κοινού να βρούμε λύσεις για αυτά. Είμαστε η γενιά που πληρώνει πιο ακριβά από οποιαδήποτε άλλη το μάρμαρο της κρίσης με τις ευθύνες και ενώ τις αναλογούν οι λιγότερο ευθύνες. Τα ίδια μας ανέφεραν και οι παραγωγικοί φορείς με τους οποίους είχαμε την χαρά να συζητήσουμε προλίγου. Είδαμε ανθρώπους που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα, ανθρώπους από το επιμελητήριο της Καστοριάς, όπως και ανθρώπους της Ένωσης Αστυνομικών, όπου μας κατέθεσαν σε υπομνήματα τα ζητήματά τους και υπήρξε ένας υγιής διάλογος με μπροστάρι τον Υπουργό, ο οποίος είναι και ο καλύτερος γνώστης για όλα αυτά τα ζητήματα. Με τη σειρά μου θέλω ξανά να ευχαριστήσω τόσο τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, όσο και την τοπική βουλευτή, την κυρία Αντωνίου. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να πρόεδρο ο Νέρο. Για μία φορά ονεδίτσα για πάντα. Ερώτηση μου. Θεωρείτε ότι μπορεί να αναστραφεί η Καστοριά με την περιοδία που κάνατε, μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Καστοριά, αρκεί να σας πούμε ότι από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Καστοριά δεν έχει πάρει ούτε ευρώ, αν το γνωρίζετε. Γενικώς. Γενικώς από την περιοδία την οποία κάναμε, πράγματι φαίνεται ότι η ελληνική πολιτεία, αν θέλετε και διαχρονικά, δεν έχω πρόβλημα να παραδεχθώ και σφάλματα και των δικών μου παρατάξεων, μπορεί να μην ενέσκυψε με την βαρύτητα που θα έπρεπε στην Καστοριά. Και στη βαριά βιομηχανία της Καστοριάς, όπως ανέφερε ο φίλος ο Κώστας προηγουμένως στην τοποθέτηση. Αυτό όμως που συμβαίνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, νομίζω ότι υπερβαίνει κάθε εκτίμηση που είχε γίνει για τον ρόλο της Καστοριάς. Εμείς, ως κεντρική πολιτική εξουσία, ως συνάδελφοι βουλευτές, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για την Καστοριά θα το κάνουμε μέσα από την κεντρική πολιτική γραμμή. Που είναι πώς θα βοηθήσουμε γενικώς την καθημερινότητα του πολίτη και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Δίνοντας συμπληρωματικά πιθανόν κάποια επιπλέον κίνητα σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες συμπατριωτών μας που βρίσκονται και στην Καστοριά. Αλλά από εκεί πέρα, όταν βελτιώνεις το διαθέσιμο εισόδημα όλων των πολιτών, όταν μειώνεις άμεσα εμπροστοβαρός τον φόρο ακίνητης περιουσίας, όταν μειώνεις τον φορολογικό συντελεστή στις επιχειρήσεις, όταν μειώνεις τον φορολογικό συντελεστή τον κατώτατο φορολογικό συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα, όταν ως απάντηση στους προβληματισμούς που εξέφρασαν οι αγρότες, έχεις καταθέσει και διαρκώς εμπλουτίζεις και επικαιροποιείς ένα σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Όταν έχεις καταθέσει συγκεκριμένες θέσεις για την υγεία. Όταν έχεις καταθέσει συγκεκριμένες θέσεις για την καθημερινότητα του πολίτη ό,τι αφορά τις τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες, τα επιδόματα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κ.ο.κ. Τότε αυτό προφανώς θα έχει ανταπόκριση και στην Καστοριά. Είναι όμως γεγονός ότι εδώ εξαιτίας της ειδικής γεωγραφικής θέσης πρέπει η ελληνική πολιτεία να ενισχύσει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ήδη ως αντιπολίτευση αυτό γίνεται από τη Μαρία με πολλές διαφορετικές επίκαιρες ερωτήσεις. Αρκεί να σας πω ότι εγώ ως τομεάρχης οικονομικών έχω δεχθεί ουκ ολίγες εκκλήσεις και παρακλήσεις θα έλεγα από τη Μαρία να αναδεικνύουμε συνολικά και συστηματικά το θέμα του επιδόματος θέρμανσης. Ένα θέμα το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση το είχε αντιμετωπίσει, εκτιμώ, με επάρκεια στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών. Και η σημερινή κυβέρνηση, το επίδομα από τα 210 εκατομμύρια, ενδεικτικά θα σας πω, που αφορά όμως πολύ την περιοχή σας, να πάει στα 60 εκατομμύρια, να συρρυκνώσει τα κριτήρια και ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι συμπατριωτών σας να βγει εκτός. Άρα, με αφορμή αυτό,
με εφαλτήριο αυτό έχουν αναλυθεί ως αντιπολίτευση, ως αξιωματική αντιπολίτευση και άλλες πρωτοβουλίες που δείχνουν, σηματοδοτούν τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουμε στο μέλλον. Ναι, θα κάνουμε πολλά για τη χώρα και ειδικότερα για την Καστοριά. Μήπως χρειάζεται ένα ειδικό πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο για να ειδικό και εθνικό δεν μπορώ να πω. Όχι, ναι, ειδικό πρόγραμμα τοπικό, συγγνώμη. Ένα ειδικό τοπικό πρόγραμμα το οποίο έχει εξαγγελθεί κατά επανόληψη. Να απαντήσω σε αυτό, γιατί, κύριε Βουλευτή, ναι. Γιατί το έχουμε κάνει. Έτσι ακριβώς. Γιατί είχαμε καταθέσει, συγγνώμη, να με συγχωρείτε λίγο για την ερώτηση. Το 2014, κύριε Γιατρίδη, στο ερώτημα που θέσατε, επειδή όντως το κομμάτι της γονοποίησης αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά και όλες οι επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή, είχε κατατεθεί από πλευράς μας ένα τοπικό ολοκληρωμένο γύρω στα 13 εκατομμύρια που ουσιαστικά θα έμπαινε στο κομμάτι του Υπουργείου Εργασίας προκειμένου να ενισχύσει την τοπική μας οικονομία και τις θέσεις εργασίας, τις απειλούμενες θέσεις εργασίας σε συντονισμό τότε όλων των τοπικών φορέων. Κάτι που συνεχίσαμε να το διεκδικούμε ως φορείς στην σημερινή κυβέρνηση και που τελικά ουσιαστικά ακυρώθηκε. Όπως ακυρώθηκαν και πολλά άλλα έργα τα οποία είχαμε συντονίσει. Να πω παραδείγματος χάρη, μια που βλέπω και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Τα 13 εκατομμύρια που είχε φροντίσει τότε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως για να ουσιαστικά φυλάξει τα σύνορα με ειδικού τύπου κάμερες και που τα οποία προήλθαν από το αντίστοιχο ταμείο της Frontex προκειμένου να έχουμε ασφάλεια, γιατί ένα από τα μείζωνα ζητήματα της περιοχής μας είναι και η ασφάλεια, έτσι. Και καταλαβαίνετε με όλα αυτά που βλέπουν τον τελευταίο καιρό οι πολίτες πρόσφατο Νέα Ζηλανδία, αντιλαμβάνεστε λοιπόν 13 εκατομμύρια ευρώ που θα ερχόταν στην περιοχή μας για να το αναφέρω ως παράδειγμα. Και αυτά από τη σημερινή κυβέρνηση γίνανε αυτοκίνητα στην Αττική. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στα τελευταία 4 χρόνια στην περιοχή μας, πέρα από το έργο του αγωγού που φέραμε και καταψήφισε η σημερινή κυβέρνηση, δεν έχει υλοποιηθεί ούτε ένα έργο, δεν έχει κινηθεί πέτρα και ανταυτού χρήματα που είχαμε διασφαλίσει ως προηγούμενη κυβέρνηση για την περιοχή, έχουν φύγει και έχουν πάει αλλού. Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω. Βλέπω μία αιμονή. Να κάνουμε και εμείς ερωτήσεις. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Να απογοητεύσετε εμένα. Γενικά. Αφού λείπατε. Όχι. Ναι, το άκουσα ότι έτυχε και είχα κάτι αναπηρωματικό. Δεν το λέμε. Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω. Δείχνετε μία αιμονή στο θέμα της Γούνας. Η Γούνα δεν είναι το άπαν για την Καστοριά. Πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις. Εγώ μιλούσα για τον αγωγό τώρα. Ποιο... Προηγούμενα. Για το φράγμα, για τον. Προηγούμενα που μου απαντήσατε. Όχι, προηγούμενα. Δείχνετε μια αιμονή για τη Γούνα της Καστοριάς. Η Γούνα της Καστοριάς ενοχοποιείται για τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, κύριε Αντωνίου. Αλλά δεν είδαμε να το αναδεικνύεται πουθενά αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερώσει. Όχι, δεν έχω ενημερώσει. Από το προηγούμενο Ιούνιο έχει μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, το πόσιμο νερό της Καστοριάς. Εδώ είναι ο κύριος Πρόεδρος. Έχουμε κάνει αλλεπάλληλα δημοσιεύματα και όλοι στοχοποιούν τα εργαστήρια, τα βρυσοδεψία της Καστοριάς. Και είναι αυτοί που τα στοχοποιούν, γιατί εγώ δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση, κύριε. Είναι το υλικό το οποίο βρίσκεται. Ναι, λέω υπάρχει κάποιο επίσημο. Δεν έχει υποδειχθεί. Ποιος δεν έχει. Επίσημο, παιδιά, γιατί τώρα το να λέμε. Συγγνώμη. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Ωραία. Αν μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, δεν θα μείνει κανένα στην Καστοριά. Το έχετε αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Αυτό θέλω να σας θέσω. Έχουν επιληθεί οι υπηρεσίες. Ποιες υπηρεσίες. Είδατε να γίνεται τίποτα. Κάποια... Που βγαίνει ο Δήμαρχος και το διαψεύδει. Ακούστε λίγο. Υπάρχει. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ούτε από Δήμο, ούτε από υγειονομικό, ούτε από καμία υπηρεσία κάτι από αυτό που μου λέτε αντίστοιχα, κύριε Τρίτη. Αυτά είναι. Τι είναι, περιραίωση ατμόσφαιρα. Όχι, δεν λέω ότι είναι περιραίωση, αλλά επισήμω. Είναι δημοσιεύματα, με τεκμηριωμένα δημοσιεύματα. Δεν τα λαμβάνετε υπόψη αυτά. Τεκμηριωμένα δημοσιεύματα. Δημοσιεύματα. Με, με,
με έγγραφα της υγειονομικής υπηρεσίας που λέει ότι το τετραχλωροθυλένιο έχει χτυπήσει ταβάνι. Βεβαίως, βεβαίως και τα λαμβάνουμε και θα σας κάνουμε ερωτήσεις. Γιατί δεν γίνεται μια ερώτηση στην κυβέρνηση, τι κάνει. Ήρθε κάποιο κλιμάκιο του ΙΓΜΕ εδώ να ελέγξει από πού γίνεται η ρήπαση του υδροφόρου ορίζοντα. Το χειρίζεται η περιφέρεια από ό,τι γνωρίζω αυτό. Ποια περιφέρεια το χειρίζεται. Η περιφέρεια του κουμπουλώνει, κύριε Πρόεδρε, το ξέρεις πολύ καλά. Ακούστε λίγο, ενημερώνει και του εισαγγελέα η περιφέρεια. Και τι έγινε. Πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι, το πρόβλημα είναι σοβαρό. Δεν θα μείνει άνθρωπος εδώ στην Καστοριά. Συμφωνώ, έχετε δίκιο κύριε Ιωάννη. Αυτό ήθελα να πω. Παρακαλώ σας, παρακαλώ πολύ να έχω τα δημοσιεύματά σας στο γραφείο και με νέο βεβαίως θα κάνω ό,τι χρειάζεται. Ξέρετε ότι είμαι ένας ανθρώπος που αναδεικνύουν πάντα τα ζητήματα του τόπου μου. Το ξέρετε πολύ καλά εσείς. Τουλάχιστον. Πάμε. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν κινηθήκατε με επιμέλεια γύρω από τον τομέα που σας αφορά. Δεν άκουσα καθόλου για το πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ στη Μακεδονία, το ίδιο το μακεδονικό. Ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας? Θα επαληθεύσετε έναν Ευρωπαίο πολιτικό που είπε ότι θα πρέπει να τιμηθεί και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως θα τιμηθεί ο Πρωθυπουργός μας για αυτήν την συμφωνία, επειδή δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν θα φέρει κόντρες ή δεν θα ανακοινήσει το θέμα όταν θα γίνει κυβέρνηση? Έχετε μια ξεκάθαρη θέση για το μακεδονικό? Πρώτα απ' όλα, σας διαψεύδει η εισαγωγή μου, η τοποθέτησή μου, στην οποία έκανα συγκεκριμένες αναφορές σε αυτό το θέμα. Είπα ότι οι πολίτες, στην επικοινωνία που είχα σήμερα, είναι εξοργισμένοι από τις διαρκείς συνεχείς υποχωρήσεις κυβέρνησης σε κρίσιμα θέματα και είπα κυρίως τα εθνικά θέματα. Και έκανα και αναφορά ότι είναι και εξοργισμένοι από το γεγονός ότι η κυβέρνηση λιδωρεί τις γνήσεις πατριωτικές ευαισθησίες που εκφράζει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Τρίτη παρατήρηση. Η Νέα Δημοκρατία κράτησε μια σαφή, σταθερή, ξεκάθαρη θέση εντός και εκτός κοινοβουλίου και στην επικοινωνία με όλους τους εταίρους. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ειδικά σε μια επικοινωνία, στη συνάντηση με την καγκελάριο του κ. Μέρκελ, ήμουν παρόν και άκουσα τη συζήτηση που έγινε. Άρα ο κ. Μητσοτάκης κράτησε μια ξεκάθαρη, διακριτή θέση για το ζήτημα αυτό. Η οποία τέταρτη παρατήρηση. Καταψηφίσαμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Καταψηφίσαμε. Και όχι μόνο καταψηφίσαμε, πριν έρθει στη Βουλή η συμφωνία των Πρεσπών, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν ώστε αυτό να αποφευχθεί. Μέχρι και πρόταση δυσπιστίας καταθέσαμε την κατάλληλη χρονική στιγμή, τότε που μπορούσαν κάποιοι να διαχωρίσουν τη θέση τους, έτσι ώστε αυτή η συμφωνία να μην φτάσει ποτέ στη Βουλή. Η συμφωνία αυτή έφτασε στη Βουλή. Η συμφωνία αυτή ξεκίνησε από τότε που υπεγράφει στις πρέσπες να δημιουργεί τελεσμένα, χάνοντας η χώρα κρίσιμα διαπραγματευτικά χαρτιά που είχε στα χέρια της, όπως ήταν η εισδοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Από εκεί πέρα, από τη στιγμή που η πλειοψηφία της Βουλής αποφάσισε αυτό, δημιουργούνται ακόμα περισσότερα τελεσμένα. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι με δεδομένη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να διασφαλίσει τα ελληνικά συμφέροντα. Είτε αυτά είναι προϊόντα, είτε αυτά είναι η εισδοχή των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπαμε με ξεκάθαρο τρόπο ότι στα 35 κεφάλαια που χρειάζονται για να μπει μια χώρα για γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Νέα Δημοκρατία θα ελέγχει από την αρχή το κάθε κεφάλαιο και το κλείσιμο του κάθε κεφαλαίου, αν ανταποκρίνονται στις ελληνικές προτεραιότητες και στις ελληνικές επιδιώξεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντίθετη στη συμφωνία των Πρεσπών, διότι ουσιαστικά δίνει αυτά που δεν παραχώρησαν προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις. Τη γλώσσα και την εθνότητα. Αυτά είναι το αντίθετο που είπατε. Κύριε Τσόπα, σε συνέχεια του συγκεκριμένου θέματος, θα ήθελα άλλο να σας ρωτήσω κάτι από την αρμοδιοτήτων σας στο θέμα της οικονομίας. Αλλά νομίζω ότι και από τον πατέρα μας και από τη μητέρα μας και από όλους τους προγόνους, τιμιότερον είναι η πατρίδα και σεμνότερο και αγιότερο κατά τον Σωκράτη στον Πλάτων. Γι' αυτό λοιπόν στη συνέχεια του κυρίου Μοναχογίου θα σας ρωτήσω το εξής. Δεσμεύεστε σαν Νέα Δημοκρατία με δεδομένο το γεγονός ως δείχνουν οι Ιωνοί και τα Γκάλοπ ότι θα είστε η επόμενη κυβέρνηση να κάνετε χρήση του άρθρου 44 του συντάγματος της παραγράφου 2 όπου δίνεται η δυνατότητα με αίτηση των 2/5 του όλων των βουλευτών να ψηφιστεί από τα 3/5 του όλων των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου η ακύρωση νόμου ή να κατεβείτε σε δημοψήφισμα για την επέσχυνση αυτή τη συμφωνία
η οποία θίγει, αν μη τι άλλο, την ιστορία μας, θίγει την πατρίδα μας και τρίσουν τα κόκαλα των Μακεδονομάχων που δώσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς εδώ ελεύθεροι, τη στιγμή που κάποιοι με μελάνη ξεπουλούν την ιστορία και τα ιδανικά μας. Δεσμεύεστε σαν Νέα Δημοκρατία ότι θα κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση? Κύριε Τσόπα, μην κάνετε ό,τι είστε. Με τη διότητα που εξεργάζεται στο Καστοριά FM, Καστοριά FM, κύριε. Και το ξέρετε, κύριε. Δεν το γνωρίζω εγώ, γι' αυτό σας. Και κάποιοι άλλοι το ξέρουν. Και, και το γραφείο της κυρίας Αντωνίου που αναρωτιέται. Σε μια τόσο μικρή πόλη, αν δεν γνωρίζετε τους συνεργάτες και τους δημοσιογράφους, νομίζω ότι. Δεν ξέρω τι είναι δημοσιογράφος. Αυτό το σκέφτηκα. Γιατί είναι αυτό το ερώτημα, δεν μπορεί. Δεν είναι κακό. Να ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε, δεν είναι κακό. Ποια είναι η ιδιότητα. Δεν είχε ξανάρθει ο κ. Τσόπρας. Τώρα είναι. Έχει 6 μήνες. Ωραία, εντάξει. Δεν το ευχηθούμε καλή πορεία. Η Νέα Δημοκρατία έκανε και θα κάνει ό,τι είναι εφικτό προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα. Το τι κάθε φορά θα πράττει, θα το βλέπετε ανάλογα με τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο από αυτά που έχει πει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άλλος έχει καμία ερώτηση? Ναι, να ρωτήσω. Ναι, κύριε Πετρόπουλε. Από τη Σέντρα. Χιούμορ κάνω. Να ρωτήσω ότι δεδομένου ότι σαν Νέα Δημοκρατία θεωρείτε ότι η έξοδος από τα μνημόνια ήταν μια ψεύτικη φιέστα, ας πούμε, της κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι αν αναλάβετε τη διακυβέρνηση θα λειτουργείτε και θα περνάτε όλα αυτά που μας παρουσιάσατε και πριν χωρίς έλεγχο από την Ευρώπη? Ενώ πόσο εύκολο θα είναι να... Μάλλον δεν καταλάβατε την ερώτηση, δεν χρειάζεται. Πολύ εύκολο πρόβλημα. Ναι, ναι. Η χώρα είναι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και θα παραμείνει για αρκετά χρόνια σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Άρα είναι προφανές ότι χρειάζεται διαβούλευση και συνεννόηση με τους εταίρους και δανειστές. Ουδέποτε Νέα Δημοκρατία είπε ότι θα κάνει μονομερές ενέργειες. Αυτό όμως που υποστηρίζει και αποδεικνύεται και το έχουμε αποδείξει εμείς το 2014 με συγκεκριμένες μειώσεις φόρων, όπως είναι ο ΦΠΑ στην εστίαση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρέλαιου θέρμανσης και ούτω καθεξής, πράγματα που δεν περιλαμβάνονται στα μνημόνια, είναι ότι μπορεί να ασκήσει, αφού θα έχει την ιδιοκτησία του προγράμματος, να ασκήσει την δική της πολιτική. Αρκεί αρχικά να επιτυγχάνονται οι συγκεκριμένοι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί και στη συνέχεια, με διαπραγμάτευση, να αλλάξουν αυτοί οι στόχοι. Γιατί πράγματι η Νέα Δημοκρατία μιλάει μέσω μακροπρόθεσμα για αλλαγή των δημοσιονομικών στόχων. Μια παρατήρηση όμως, πολύ εύλογα που τη θέσατε. Για ποια έξοδο τα μνημόνια μιλάμε? Αυτό που έγινε, το ολοκληρώθηκε ένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Εάν είχαμε έξοδο τα μνημόνια, τότε γιατί έχουμε δεσμεύσεις? Γιατί έχουμε προαπαιτούμενα, γιατί έχουμε δόσεις. Όπως ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή η χώρα δεν υλοποίησε προαπαιτούμενα, ναι, δεν δόθηκε η δόση. Επειδή δεν ήταν συνεπείς στις δεσμεύσεις της, λέξεις που μας συνόδευσαν την τελευταία οκταετία, δεν πήρε την δόση που θα ενίσχυε τη βιωσιμότητα του χρέους. Άρα, έξοδος από τα μνημόνια δεν υπάρχει, διότι οι μνημονιακές πολιτικές είναι εδώ και με ψήφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα υπάρχουν και τα επόμενα χρόνια. Με υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους, δεσμευμένη τη δημόσια περιουσία και ένα καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Η Νέα Δημοκρατία, συνεπώς, υλοποιώντας αυτή την πολιτική, φιλοδοξεί, είναι απολύτως βέβαιο ότι μπορεί να πετύχει υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Αυτοί θα βοηθήσουν να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση των δημοσιονομικών στόχων. Και αυτή την πολιτική θα ακολουθήσουμε την επόμενη τετραετία. Με πρώτο βήμα, τους πρώτους 12 μήνες, μέσα από συγκεκριμένες μειώσεις φόρων, υλοποίηση διαθετικών αλλαγών και ενίσχυση εσόδων στην οικονομία, και με ακόμα περισσότερες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών μεταγενέστερα, μαζί με τη μείωση των δημοσιονομικών στόχων. Έτσι ώστε η χώρα να βγει από την κρίση. Η εμπειρία σας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η εμπειρία σας δηλαδή λέει ότι θα είναι ευκολότερο να περάσετε το δικό σας σχέδιο από ό,τι μπορεί η τωρινή κυβέρνηση? Πράγματα που ξέρω εγώ, δεν μπορώ να μιλήσω. Την τελευταία τετραετία η κυβέρνηση τι έχει αποδείξει εκ του αποτελέσματος? Ότι αδυνατεί να πετύχει τους στόχους που θέτει για την ανάπτυξη. Επί 4 χρόνια υπολοιπόμαστε διαρκώς των στόχων που η ίδια η κυβέρνηση έχει θέσει για την ανάπτυξη. Η προηγούμενη κυβέρνηση κατάφερε και γύρισε την οικονομία σε θετικό πρόσωπο και συμφώνησε με τους δανειστές διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από αυτούς που έχουν συμφωνηθεί σήμερα. Άρα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, πάνω στους άξονες του οποίου σας είπα πριν, να μην τους επαναλαμβάνω, είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι μπορούμε να πετύχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό είναι το κομβικό σημείο,
διότι εκεί είναι το μεγάλο, το συντηρητικό πλεονέκτημα της επόμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία πετυχαίνει μια ανεμική, κυκλική ανάπτυξη κατώτερη των προσδοκιών, που προέρχεται αυτή η κατώτερη ανάπτυξη λόγω της περιφορολόγησης των πολιτών και της εσωτερικής τάσης πλέον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σήμερα εδώ πέρα. Okay.